στη λέξη. Την απάθεια έδωσε χθες ο κ. Πρεντέρης στο πιστόφυλλο του Βήματος. Τα λύνει όλα η ελληνική γλώσσα. Εγώ δεν δέχομαι, κύριε Παπαδόπουλε, καμία δικτατορία και τυραννία πολιτικής ορθότητας αριστεράς. Τελεία και παύλα. Γιατί αυτό. Ενώ ο όρος λαθρομετανάστης. Δεν είναι φορτισμένη αρνητικά. Ενώ ο όρος λαθρομετανάστης υπάρχει. Το σε κείμενα νομοθετικά. Μόνο οι χρυσαυγίτες το χρησιμοποιούσαν. Και τη δημοκρατία λέγανε χρυσαυγίτες. Δεν καταργήσουμε σαν λέξη. Ορίστε. Και τη δημοκρατία λέγανε. Λέγανε ότι είναι δημοκράτη. Θα καταργήσουμε τη δημοκρατία. Είναι λαθρέοι. Ξαναλέω. Υπάρχουν λαθρέα λόγια. Με τη σειρά. Ξαναλέω. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι, είναι η απάντηση. Ο λαθρεπιβάτης σε ένα πλοίο είναι λαθρέος άνθρωπος. Ο λαθρεπιβάτης δεν είναι κατηγορία. Ο λαθρέμπορος είναι κατηγορία. Ο λαθρέμπορος είναι ένας λαθρέος δεν είναι κατηγορία. Ο λαθροθύρας. Δεν θα πειράξει κάποιος το λαθρέμπορο. Όλα αυτά είναι κατηγορία. Το μετανάστη, όταν τη φορτίζετε τη λέξη, έχει μια σημασία. Ξαναλέω. Και το κάνετε δεν συνειδητά. Έχει καμία φόρτιση. Το κάνετε συνειδητά. Δεν έχει καμία φόρτιση έχει. Πλην του προφανούς. Έχει και το ξέρετε ότι έχει. Καμία δεν έχει. Για μένα δεν έχει και το ξεκαθαρίζω. Εγώ τη χρησιμοποιώ τη λέξη όπως χρησιμοποιεί η ελληνική γλώσσα. Ο λαθρομετανάστης είναι ο μετανάστης που εισήλθε στη χώρα παράνομα. Και κρίνεστε εάν που τη χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη. Όλοι κρινόμαστε. Και εσείς που την κατακρίνετε κρίνεστε. Φυσικά, όλοι κρινόμαστε. Συμφωνώ. Δεν κρίνομαι μόνο εγώ και εσείς κρίνεστε. Φυσικά. Και με τη μανία που έχετε, αυτό το θέμα. Λοιπόν, η γιατί μανία στην Ελλάδα τελείωσε. Εγώ δεν δέχομαι την τυραννία κανενός. Λοιπόν, υπάρχει λεξικό στη χώρα, πάρτε το λεξικό Μπαμπινιώτη, ανοίξτε το λεξικό Μπαμπινιώτη, αν δεν σκάνετε το λεξικό Μπαμπινιώτη, πάρτε ένα άλλο. Διαβάστε λέει το λίμα να τελειώνουμε. Θα λοιπόν, σας έλεγε κάτι, ήρθε τώρα ένα στο 15 και το 16 και είπε ξαφνικά: όποιος λέει αυτή τη λέξη είναι φασίστας, είναι ρατσιστής. Όχι. 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 Είναι η δήλωση. Αν δεν χρησιμοποιείτε δικαίωμά σας, είναι η δήλωση. Εγώ δεν βάζω τους ανθρώπους ούτε ανώτερους ούτε κατώτερους. Μακριά από μένα. Όταν και λέτε ξεκαθαρίζω. Τους ανθρώπους, σαν να είναι τσουβάλια. Βεβαίως. Οι άνθρωποι που έρχονται παράνομα στη χώρα μου είναι λαθρομετανάστες. Γιατί ήρθαν στη χώρα μου χωρίς να με ρωτήσουν. Παραβιάσαν τους νόμους μου. Και στην Ελλάδα έχει κυριαρχία ο ελληνικός λαός. Δεν έχει ούτε ο Πακιστανός, ούτε ο Σομαλός, ούτε ο Μαγκρέμπ. Εδώ κυριαρχία έχει ο ελληνικός λαός. Άρα, όταν κάποιος έρχεται και παραβιάζει την κυριαρχία του ελληνικού λαού, είναι λαθρομετανάστης. Εάν θέλει να έρθει μετανάστης οικονομικός στην πατρίδα μου, μπορεί να πάει σε ένα προξενείο σε μια πρεσβεία, να κάνει αίτημα να πάρει βίζα. Άμα το χρειαζόμαστε να πάρει βίζα, να έρθει εδώ, να ζήσει με τα παιδιά του, να προκόψει, να σεβαστούμε τα πάντα, να μια χαρά. Εφόσον αποφασίζει να παραβιάσει την κυριαρχία του ελληνικού λαού. Την νομοθεσία του ελληνικού λαού, τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, επέλεξε να λαθρομετανάστες. Τελεία. Τέλος πάντων. Και το μήνυμα, αυτά κύριε Παπαδόπουλε, έχουν λυθεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Η μόνη χώρα που φοβόμαστε το που είμαστε εμείς. Επίσης να σας πω ότι στην νομοθεσία μας, για να τελειώσει και αυτή το άλλο παραμύθι, κάθε και εντόπισα. Δεν υπάρχει κάποιο παραμύθι. Σε πόσες διαφορετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, ακόμα και σε δηλώσεις του Φώτη Κουβέλη κατά το παρελθόν, υπήρχε όρος λαθρομετανάστης. Ήταν ένας απολύτως δόκιμος όρος στην Ελλάδα, μέχρι από 3 χρόνια περίπου, που αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνει μαθήματα. Να λοιπόν, πολιτική ορθότητα, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχομαι.